202 χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης του 1821, είναι έτοιμοι, βρίσκονται στο κλίμα, ετοιμάζονται. Θα πάμε σε ένα πανέμορφο τόπο, έχουμε συνδεθεί και στο παρελθόν με ανθρώπους που δεν ξεχνούν τον ήρωα Αθανάσιο Διάκο και μάλιστα επιχειρούν να δώσουν τη σκυτάλη της περηφάνειας στις επόμενες γενιές. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα σε αυτό τον ευλογημένο τόπο θα πάμε. Το έχουμε πράξει και στο παρελθόν, προκειμένου να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο, με συγχωρείτε, Μάστρο Κωστόπουλο, είναι πρόεδρος της τοπικής συνότητας Αθανασίου Διάκου. Ακριβώς. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Νίκο και Εύη, καλησπέρα από τον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδος. Αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή είστε και εσείς δύο, Νίκος και Εύη, να είμαι και εγώ, να μην είμαι μόνος μου, να φωνάξω τη Μαρία δίπλα μου. Να τη φωνάξουμε τη Μαρία, βέβαια. Έτσι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Μαρία, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε... Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς νιώθετε? Είμαστε καλά, είμαστε περήφανοι που είμαστε στο χωριό του Αθανασίου Διάκου και δύο φορές περήφανοι που καταγώ αυτό το χωριό από την γενέτειρα του ήρωά μας. Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Θέλω να μας πείτε και εσύ, η Κωνσταντίνη, και η Μαρία, βέβαια, κάθε χρόνο τέτοια μέρα πώς νιώθετε? Νιώθουμε δέος, νιώθουμε περηφάνεια, όπως είπαμε και πριν. Είναι αλλιώς να σας το λέμε και αλλιώς να το νιώθετε κι εσείς εδώ. Φανταστείτε ότι σε αυτό το χωριό πριν αρκετά χρόνια γεννήθηκε ο ήρωας Σαλαμάνας, αυτός που θυσιάστηκε για την πατρίδα μας. Οπότε φανταστείτε τα συναισθήματα όλων των χωριανών που βρίσκονται εδώ σε αυτό το χωριό. Έχετε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό με αφορμή την αυριανή επέτειο? Έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα, μπακαλιάρους, γλέντι μεγάλο, περιμένουμε πολύ κόσμο αύριο, όπως και την Κυριακή. Γενικώς κάθε χρόνο τέτοιες μέρες για μας είναι μοναδικές. Κάποιος τηλεθεατής τώρα... Θα θέλαμε να φορέσουμε, ναι, βέβαια, αλλά είμαστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, αλλά τουλάχιστον έστω και νοερά, εμείς πιστεύουμε ότι είστε εδώ. Γι' αυτό συνδεθήκαμε και συνδεόμαστε κάθε χρόνο προκειμένου να τα λέμε και να μεταφέρουμε το κλίμα της Κρήτης και το κλίμα και της περιοχής σας. Για πείτε μας τώρα λίγο. Τη Τζικουδιά όμως την έχουμε και εδώ στα Ορεινά. Είδατε λοιπόν, δεν μας χρειάζεστε στο κομμάτι της Τζικουδιάς και του Ποτού. Για πείτε μας τώρα, ένας τηλεθεατής ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά για την περιοχή σας. Για πείτε μας πώς προέκυψε η ονομασία αναφορικά, με ποιο έτος, από ποιο έτος και μετά ονομάστηκε Αθανάσιος Διάκος. Το 1959 από Άνω Μουσουνίτσα, όπως λεγόταν παλιά το χωριό, μετονομάστηκε σε Αθανάσιο Διάκο. Ο λόγος ονομασίας του ήταν αυτό που προείπαμε και πριν, ότι εδώ είναι η γενέτειρά του, εδώ είναι η οικογένεια του Αθανασίου Διάκου, του Αθανασίου Μασαβέτα, όπως λεγότανε, και Διάκος μετά, γιατί πήγε και μόνασε στο διπλανό μοναστήρι. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος της μετανομασίας του χωριού μας από Άνω Μουσουνίτσα σε Αθανάσιο Διάκο. Συνολικά πόσοι κάτοικοι είστε, Κωνσταντίνε? Οι κάτοικοι θα έλεγα ότι αλλάζουν ανά εποχές, πάρα πολύ το καλοκαίρι και λιγότεροι τους χειμερινούς μήνες, αλλά αρκετοί έτσι για να δίνουν ζωή στο όμορφο χωριό μας. Αναφορικά με τη νέα γενιά, υπάρχει σχολείο στην περιοχή? Υπάρχει επόμενη μέρα, πώς το αντιλαμβάνεστε? Δυστυχώς σχολείο δεν υπάρχει. Εγώ ήμουν από τους τελευταίους μαθητές του δημοτικού που πήγανε εδώ στο χωριό. Το αισιόδοξο είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει και επανέρχονται νέοι στο χωριό. Καλή ώρα, όπως είναι η Μαρία δίπλα μου, που άφησε με τον άντρα της στο μεγάλο αστικό κέντρο της Αθήνας. Μπράβο. Και επέλεξε το χωριό της να έρθει να ζήσει μόνιμα. Μαρία, πώς πήρες αυτή την απόφαση, για πες μας, πόσο δύσκολη ήταν η απόφαση? Δύσκολη δεν ήταν καθόλου, δεν το σκεφτήκαμε και πολύ, η αλήθεια είναι. Θέλαμε πολύ καιρό να φύγουμε από την Αθήνα. Φτάσαμε σε ένα σημείο που πιστεύαμε ότι δεν μας δίνει κάτι άλλο. Ναι. Άρα κατευθείαν η σκέψη μας ήταν να γυρίσουμε στο χωριό μας, να επενδύσουμε στο χωριό μας και να μείνουμε εδώ.
Υπήρξε. Τελείως διαφορετικός τρόπος ζωής. Δυσκολίες, δεν μπορεί να μην υπάρχουν δυσκολίες. Και πώς τις προσπερνάτε αυτές τις δυσκολίες? Δεν τις βλέπουμε καν. Δεν τις βλέπουμε καν. Δεν σας βλέπω καν που... Ειλικρινά δεν τις βλέπουμε καν. Ζούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον που τα προσπερνάς. Δεν τα βλέπεις. Και αν πας να δεις μια δυσκολία, χτυπάς δύο τσικουδιές και δεν τις είδες ούτε και τέλος, φωνάζεις και δύο κριτικούς από την Κρήτη φίλους και εκεί να δείτε πώς εξαφανίζονται τα προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσο εγώ... έχετε και εσείς τον ψιλορίτ εκεί, ναι, έχουμε και εμείς τα βαρδούσια όρη εδώ, οπότε έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό να πραγματοποιηθεί ο αυριανός εορτασμός, υγεία, δύναμη και με το καλό να τα ξαναπούμε κιόλας. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και σε εσάς. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Γεια σας. Λοιπόν, εξαιρετική και ο Κωνσταντίνος και η Μαρία.